Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αφήνουμε τα του ΠΑΟΚ. Ναι, τα και αφήνουμε. Πάμε στα, όχι, στα του Άρη. Αφού τώρα πρέπει να τον πάρουμε. Τι είπε, δεν του σηκώνει. Ξαναπάρε. Φίλε, τρέχει το ρεπορτάζ, φίλε. Εντάξει. Ξαναπάρε. Τρέχει. Είπε τώρα. Τι έγινε, ρε Νίκο, στο πρώτο παιχνίδι. Δεν λέω τίποτα. Τι δεν λες τίποτα, ρε φίλε. Εδώ θέλουμε την απόψη σου. Στα εύκολα και τα καλά και τι ωραία. Στα δύσκολα είναι, ρε φίλε, να ακούσουμε την αποψούλα. Εγώ τα έλεγα από πριν. Σιγά, ρε, στα λεγάκια εσύ. Σιγά. Εντάξει. Οκ, φιλικό. Οκ, βαριά τα πόδια, αλλά και 5-1, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, ρε φίλε, αυτή είναι πιο μπροστά. Ξεκινάνε και πιο νωρίς από εμάς. Δεν έχει σημασία. 5-1 δεν χάνεις. Ναι, το 5 ακούγεται βαριά, ό,τι και να είναι. Το 5-1 εγώ, βέβαια, είναι. Συνεχίζω να έχω να όπως το είπα και πριν, ότι στα φιλικά γενικότερα δεν μπορείς να μένεις και πάρα πολύ σε σκορ, ό,τι και αν είναι αυτό. Ακόμα και αν κέρδισες εσύ 5-1. Αλλά εντάξει, όπως και να είναι, μια τέτοια ήταν. Κάθεται λίγο βαριά. Ναι, αλλά, δεν μπορούμε, okay, να ανεβάσουμε στο Instagram, δεν πειράζει, δοκιμάσουμε. Δεν ανεβαίνει τίποτα, φίλε. Έχουν πέσει τα πάντα το μεσημέρι. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δοκιμάσουμε να ανεβάσουμε το YouTube. Τον έχουμε. Όχι, ρε φίλε, και εσύ τον έχουμε και τον έχουμε. Έχουμε θέμα με το Facebook και το Instagram εδώ και ώρα. Εδώ και ώρες, το απόγευμα. Ρε. Από το απόγευμα. Έχει καταρρεύσει όλο το σύμπαν. Έχει πάνε και είναι εντυπωσιακό που έχει κρατήσει τόση ώρα, γιατί κατά καιρούς όλο και κάτι πέφτει. Έρχεται το τέλος του κόσμου. Λες, ε. Ήρθε η ώρα μας. Λες να έχουμε κάποια εμπλοκή των Ρώσων hacker μέσα σε αυτά, φίλε. Ας τώρα, πεθαίνουμε τώρα τελείως. Σιγά, Αρμαγεδόν έρχεται. Θα πέσει κανένα φεγγάρι πάνω στο κεφάλι μας. Τώρα τελειώνουμε. Τι μας κρύβουν. Αυτά που βγαίνουν και με σούπερ μεγάλα. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν. Τι δεν μας έχουν πει. Ναι. Πω τρέλα. Θα έχουμε σε λίγο τον Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος είπε πάρτε με τώρα, αλλά δεν το σηκώνει. Είναι εκπληκτικό αυτό πραγματικά. Δηλαδή. Είναι τρομερό. Εντάξει, φίλε, μπορεί να είναι πάνω στο ρεπορτάζ. Οκ. Okay. Μπορεί να γίνεται κάποιο είδους. Κάποιο είδους. Καφενείο. Καφενείο δεν γίνεται. Μετά το τέλος του αγώνα. Α, αφήστε τα καφενεία και α βγει. Καφενείο ήταν ο Άρης. Σωστό. Ωραίο τίτλο για αύριο αυτό. Ολλανδικό καφενείο. Δεν έχω καφενείο στην Ολλανδία, φίλε. Δεν έχω, γι' αυτό. Δεν έχουν. Φέραμε εμεί. Δεν έχουν. Τώρα και στη γειτονιά σα. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι μεταξύ ότι. Ο Γιώργος ο Γκάτος λέει: δύο ήττες στον ομάδα Θεσσαλονίκη σε φιλικά. Έχει πέσει στο Facebook, έχει πέσει στο Instagram. Έρχεται λέει Αρμαγεδόν. Λέει. Ισούρα τα πράγματα. από τον ΠΑΟΚ είχαμε και μια εικόνα, έστω και διαδικτυακή τέλος πάντων. Από τον Άρη δεν είχαμε καθόλου για να. Καλύτερα. Δηλαδή, τώρα εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε και πάρα πολύ γιατί δεν έχουμε δει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να τα πει ο απεσταλμένος ξεκάθαρα, ναι, που είδε, ναι, το παιχνίδι. Γιατί όπως και το κάνουμε, όσο και να το ακούσει το ραδιόφωνο, ναι, όταν δεν έχεις εικόνα, δεν μπορείς να είσαι και 100% σίγουρος. Okay. Γιώργο, yeah, που ακούσει την εκπομπή, ενημέρωσε τη Βάρτη ότι ανέβηκε ήδη ένα βίντεο Σαββά Παντελίδη στο YouTube και να πάρει και το δεύτερο, το οποίο θα ανέβει σε λίγα, σε ένα-δύο λεπτά. Για να τα βάλετε λίγο στο site. Yeah, πρέπει να παίξουν, φίλε, και στο Λίμπερ και θα παίξουν. Γι' αυτό τα ανεβάζουμε, φίλε, για να παίξουν. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό, γίνεται αυτή η προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Από τον Νίκο Παπαδόπουλο που ανεβάζει τα βίντεο, Νίκο Παπαδόπουλο αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιώργο και Κώστα. Καλή φίλη και συνάδελφοι. Πριν 10 χρόνια τα κάναμε αυτά. Καλή φίλη και συνάδελφοι. Μάλιστα. Ευκαιρία και συμπεράσματα λοιπόν για τους προπονητές των δύο ομάδων. Ού, πολλά. Νομίζω πως και ο Ολυμπιακός σήμερα ήρθε 1-1 με την Λέχια Γκντάνς, κατά Ολυμπιακός. Αυτό πρέπει να ήταν το τρίτο τέρατο φιλικό του. Γιατί εντάξει, αυτό μπαίνει νωρίς. Δεν παίζει και στο Champions League. Ή... Όχι, ρίγε. Με τη Βικτόρια Πλεζέν παίζει. Με τη Λέχια Γκντάνς θα έπαιζε στο Champions League. Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω τώρα. Μα τώρα κι εσύ. Ωραίο timing ανέβασε ο φίλος στο θέμα για τον Άμπελ Φερέιρα. Μπράβο, μετά την ήττα. Και ήττα, ρε φίλο, και εσύ. Γιατί περίμενε να κάνω πάω σήμερα. Καλό το να πάω σήμερα. Καλώς. Με βάση όλα τα δεδομένα που υπήρχαν πριν το μάτς και τον καινούριο προπονητή, μια χαρά ήταν. Καλώς. Θα πω εγώ. Καλώς. Και το μάτς δεν ήταν για 0-0, δεν ήταν για 0-1. Μάλιστα. Το γκολ των Ολλανδών, ναι, απλά ήταν μια φάση που την έβαλαν μέσα, ούτε απείλησαν πολύ, ούτε τέλος πάντων ήταν πολύ καλύτερη και παρότι είναι πιο μπροστά. Και είχε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία ο ΠΑΟΚ στη λογική ότι ο Φερέιρα έρθε τη Δευτέρα και το φιλικό ήταν Τετάρτη. Και προσπάθησε αμέσως να βάλει το δικό του στίγμα. Ναι. Είχε ένα σημείο στο πρώτο ημίχρονο που είχε αρκετό ενδιαφέρον και είναι κάτι το οποίο δεν το είχε με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή υπήρχε ένα δεκάλεπτο τέταρτο, όχι τέταρτο δεν το λες, δεκάλεπτο ήτανε, που η πίεση ψηλά έφτανε μέχρι τον τερματοφύλακα των αντιπάλων. Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, αλλά εντάξει, μιλάμε είναι ακόμα πολύ νωρίς. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν μπορεί να μείνει στο πολύ νωρίς και στις αλλαγές γιατί σε. Περίπου ένα μήνα έχει προκριματικά Champions League. Τον έχουμε. Έτσι. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν, την παρένθεση του πάμε στα του Άρη να μας μιλήσει ο απεσταλμένος, γιατί δεν έχουμε εικόνα από το μας του Άρη, οπότε θα μας τα πει αυτός που τα είδε. Χρήσανθε, καλησπέρα. Δεν είδα τίποτα.
Εν είδα ότι ουδέν είδα. Αυτό είναι άλλο βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να σε καλά, Χρήσανθε. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Τι καλό, το καλό που το είδες. Έλα, εσύ να σου πω λίγο κάτι τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, βαριά τα πόδια. Έλα. Τώρα, τι μπορεί να μείνει στο πρώτο φιλικό τώρα σε σκορ και τέτοιο. Ποια εικόνα είναι το θέμα. Λέω εγώ. Ήταν τόσο κακή εικόνα, Χρήσανθε. Το ένα βίντεο του Παντελίδη έχει ανέβει ήδη στο Λαμπαουτάρης, οπότε. Και τα δύο μόλις, ωραία. Ωραία, μόλις τελειώσω λοιπόν εγώ να τα μεταδώσετε για να ακούσετε τι είπε και ο προπονητής. Εγώ σας λέω εν ολίγης ότι αυτό που είπε ότι τον προβλημάτισε περισσότερο από όλα σήμερα ήταν η νοοτροπία. Που είδα από συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και ήδη έκανα μια κουβέντα μέσα στα αποδυτήρια. Και οι εναλλακτικές στις οποίες στάθηκε μετά, για τις οποίες είπε ότι έχουμε λήψεις. Το είπε και αυτό. Ναι, είπε και για τις εναλλακτικές ότι έδειξαν στην ουσία ότι δεν μπορούν. Τώρα που και έπειτα, ναι, οκ, πρώτο παιχνίδι μετά από μια διπλή προπόνηση που ήταν η πρώτη. Ωραία, πάρα πολύ ωραία σε αυτές τις δικαιολογίες. 5 γκολ δεν τρως ούτε από τον Άγιαξ. Όχι από την Φορτούνα Σίδαρντ. Η εικόνα είναι απαράδεκτη. Το αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο. Φυσικά και δεν έχει καταστροφή. Φυσικά και δεν είναι θέμα ότι έχεις ελλείψεις που δεν τις ήξερες ή δεν θα τις διορθώσεις. Φυσικά και μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι δεν θα παίζει ο Τσακαλίδης και ο Μπακαλιάνης, που είχαν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν μένεις μόνο εκεί, γιατί αν ήταν αυτό το κακό 20 λεπτό, εύκολα το πήγαινες εκεί το θέμα. Εύκολα έλεγες, να, είχες αυτά τα προβλήματα, είχες αυτά τα παιδιά, αναγκαστικά έπρεπε κάποιοι να παίξουν, οκ, βρέθηκε και ο Μπεντέ και ο ξάδερφος του κανονικού απέναντι, τους περνούν σαν σταματημένους, έγινε ένα σκορ, μετά το άλλαξες το παιχνίδι και έκανες τι έκανες. Εμένα με προβλημάτισε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η εικόνα στα τελευταία 10 λεπτά. Εκεί όπου η ομάδα ήταν ό,τι να είναι και παίζαν κανονικοί ποδοσφαιριστές. Ναι, γιατί έγιναν αλλαγές. Εννοώ παίκτες της πρώτης γραμμής. Έπαιζε ο Κόρχο τα αριστερά. Έπαιζε ο Κωνσταντινίδη δεξιά. Ξέρεις τι δημιούργησε εντύπωση. Βάσει των όσων ακούγαμε και από σένα κυρίως, γιατί δεν είχαμε εικόνα, το ότι αυτοί που διασώθηκαν έτσι εισαγωγικά όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Ιντέγε που έχει να παίξει έναν χρόνο. Ο Τζανακάκης που έπαιξε σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ως δεξί εξτρέμ και είναι και ένας παίκτης μάλλον Τζανακάκης που δεν υπολογίζεται. Έτσι, υποτίθεται. Και εντάξει, ο Ντιγκινί είναι ο Ντιγκινί. Το δεν υπολογίζεται. Είναι σχετικό. Σε μην διαφοροποιηθεί. Ναι, έτσι όπως πάει. Διαφοροποιηθεί με την εικόνα που είχε σήμερα. Και ο τρίτος ο οποίος ξεχώρισε για κανένα 20 λεπτό ήταν ο Τόνσο. Και ο Τόνσο που συνεργάστηκε από ό,τι καταλαβαίναμε αυτά που έχουμε και από σένα αρκετά καλά με τον Ιντέγε. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, ο Ντιγκινί στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο κλασικός Ντιγκινί που είδαμε και πέρσι. Ο Μαρτίνες έδειξε κάποια καλά στοιχεία, αλλά ήταν τόσο κακή η εικόνα μεσοαμυντικά. Ναι. Θύμισε παιχνίδι με εργοτέλειο ο Άρης. Ναι. Okay, δικαιολογίες επί της ουσίας υπάρχουν. Δεν είναι όμως δικαιολογίες για την έκταση του σκορ. Χάσε. Από το, το 3-1 και μετά νομίζω ότι χάνω τη δικαιολογία. Χάσε 2-0. Χάσε 2-0. Χάσε 3-1. Χάσε 3-1. Ναι, από εκεί και μετά χάσε. 3-1. Μπορείς να κουμπώσεις πολλές δικαιολογίες από εκεί και έπειτα. Η εικόνα όμως του Άρη ήταν απογοητευτική σήμερα. Βέβαια, δεν μιλάμε για 10 καινούριους παίκτες, οπότε λέμε παιδιά θα μπορέσουν αυτοί να ανταποκριθούν. Θα μπορούν. Τους ξέρουμε τους παίκτες. Ξέρουμε ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι ένα καλό σύνολο και αυτό είναι αυτό που κρατάμε για να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί αν δεν ξέραμε, θα λέγαμε Παναγιά μου βόηθα με το 5-1 σήμερα. Ωστόσο, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική ανάγκη να έρθει ο αμυντικός χαφ. Άμεσα πιέζει δηλαδή στην ουσία τους ανθρώπους που αποφασίζουν αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει μία ακόμα επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης έχει εξτρέμ, αλλά εκεί λες ότι αύριο έρχεται ο Φατζίδης. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα και στα δεξιά, αλλά λες ότι έχεις πάρει το Σούντγκρεν. Ναι, αλλά δεν είναι και εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Θα είναι όμως από τις 17 Ιουλίου. Εντάξει. Το θέμα σου λοιπόν πάει σε δύο παραμέτρους. Θα μιλούσα διαφορετικά αν βρισκόμασταν στις 4 Ιουλίου και το πρωτάθλημα ξεκινούσε στις 25 Αυγούστου, οπότε ήθελα να προετοιμαστώ για αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι πέρα από την προετοιμασία που πρέπει να κάνεις για το σύνολο της χρονιάς, έχει την ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής παρουσίας. Και η ευρωπαϊκή παρουσία είναι στις 25 Ιουλίου. Σε 22 μέρες από τώρα. Σε 21. Κάπου 22. 3 δεν είναι σήμερα. 3 είναι. Σε 22 μέρες από σήμερα.
Κάτι που σημαίνει σε κάθε περίπτωση ότι δεν έχεις πολύ χρόνο. Πρέπει να διορθώσεις πράγματα. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό προφανώς και δεν θα ξεκινήσει με τον Μπακαλιάνη και τον Τσακαλίδη. Προφανώς δεν θα παίζει ο Μπακούτσης. Αμυντικό χαφ και δεν θα μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Γάλλος ο Κλεμέντε. Έτσι, απλά για να έχεις αυτό πρόβλημα και σε εναλλακτικές σου αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει, οι εναλλακτικές σου όμως όταν είναι, όταν θα παίξει κανονικά η ομάδα. Το θέμα είναι η εναλλακτική του, η εναλλακτική του Φετφαντζίδη θα είναι ο Ντιγκινί και η εναλλακτική του Ιντέγι ο Γιουνές. Τα έχεις εναλλακτικές. Σήμερα δεν είχες καθόλου. Δεν είναι το θέμα μου, δεν είναι το θέμα μου οι εναλλακτικές σε μένα σήμερα. Δεν είναι το θέμα μου ότι δεν μπόρεσαν κάποια παιδιά που έπαιξε πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα ο Τσακαλίδης. Είχε προβλήματα απέναντι στον καλύτερο παίχτη των άλλων. Έτσι. Είναι και η Κέντα μερικές φορές, έτσι, που συμβαίνει. Έκατσε τώρα πάνω στο παιδί. Ναι. Ήταν ο Μαύρος και δεν το λέω προς Θεού, έτσι. Όχι, όχι, για υποτιμητικά, οτιδήποτε άλλο. Ξεχωρίσουμε τον ποδοσφαιριστή. Ο Μαύρος το λέω γιατί το λέω για να περιγράψω έναν ποδοσφαιριστή με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τεράστια αντοχή. Και ξέρουμε όλοι ότι οι μαύροι ποδοσφαιριστές, αθλητές γενικότερα, έχουμε τεράστια πνευμόνια. Ναι. Γι' αυτό το περιγράφω, γι' αυτό το τονίζω το συγκεκριμένο. Ξέρουμε ότι είναι πολλές φορές οι καλύτεροι αθλητές μέσα στην ομάδα. Βέβαια σήμερα ο Ντουάρτε δεν ήταν ο καλύτερος αθλητής. Ο Μαύρος Ντουάρτε δηλαδή μέσα στην ομάδα ήταν πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς. Ναι. Ενώ η Ντέγε είχε χαρακτηριστικά. Έδειξε, έκανε δύο τρίπλες, πέρασε την μπάλα, κυνήγησε, βγήκε δύο φορές απέναντι τον τερματοφύλακα. Είναι πίσω όμως. Το είπε και Παντελίδες. Είναι φυσιολογικό να είναι πίσω και να παίξει ένα χρόνο σε παιχνίδι. Απλά το ισορροπεί νομίζω κάπως με την ποιότητά του. Ναι, βέβαια το έχει να παίξει ένα χρόνο σε παιχνίδι δεν ισχύει απόλυτα. Γιατί φιλικά έπαιζε. Ναι. Έτσι. Σε επίσημο παιχνίδι για να παίξει ένα. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει προβληματισμός. Ήταν σκασμένος ο Παντελίδης. Πολλές φορές όμως λες ότι είναι καλύτερο να συμβαίνει εδώ, σε αυτό το σημείο. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα σφίξουν οι καταστάσεις την δεδομένη χρονική στιγμή. Από την άλλη δεν χωνεύεται εύκολα. Δηλαδή εγώ είμαι ανάμεσα στο πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και τα λοιπά και στο κάτι παραπάνω από εκνευρισμένους. Κάτι παραπάνω από εκνευρισμένος. Δεν είναι εικόνα αυτή. Ειδικά στο τελευταίο δεκάδε το έχουν παρατήσει. Και δεν το έχει παρατήσει ο Μπακαλιάνης και ο Ματίγια, ο Κωνσταντινίδης, ο Κόρχουτ, ο Σόουζα. Εντάξει, όχι τόσο ο Κωνσταντινίδης, αλλά το κέντρο της άμυνας ήταν ό,τι να είναι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ναι. Όπου έστω τα παιδιά έχει κάνει 4-5 αποκρούσεις. Πάλι καλά. Βάλε. Αποκρούσεις ναι. Στις γωνίες, ψηλά, κάτω, χαμηλά. Πηγαίναμε για πολλά παραπάνω. Στο τελευταίο όμως δεκάλεπτο. Γιατί από το 20 μέχρι το 45 υπάρχει μόνο Άρης. Μέχρι το 20 δεν υπάρχει πουθενά. Από το 20 μέχρι το 45 υπάρχει μόνο Άρης. Βάζεις γκολ, έχεις μια δεύτερη ευκαιρία, έχεις ισορροπήσει. Λες, άλλαξε το παιχνίδι. Ναι. Μέχρι το 65 υπάρχει πάλι μόνο Άρης. Κάνεις δύο φάσεις με τον Ιντέγε, κάνει ένα σου το. Ο Κόρχουτ που έχει μια φάση. Ο Κόρχουτ, μπράβο. Ναι. Δεν απειλείσαι καθόλου, δεν έχουν περάσει το κέντρο. Οι Ολλανδοί. Αλλά... Και μετά το 70 ξαναρχίζει το ίδιο έργο. Θα πει κάποιος ήταν πιο φρέσκοι. Γιατί και μετά οι Ολλανδοί έκαναν το εξής. Έπαιξαν μέχρι το 60 με τη μία ομάδα. Και μετά, και μετά το 60 έβαλε 4-5 παίκτες. Οι οποίοι προφανώς ήταν πιο φρέσκοι και οι δύο έβαλαν και τα γκολ. Προφανώς μοίρασε. Είχε περισσότερους βασικούς στο ξεκίνημα και είχε άφησε 4-5 βασικούς για το δεύτερο. Αλλά οι παίκτες που έβαλε, ό,τι είδα, ήταν όλοι 20-22-25 χρονών. Στο δεύτερο ημίχρονο, με αντοχές, πολύ πιο γρήγορη εκρηκτική από τους παίκτες του Άρη. Και φάνηκε ότι στο τέλος δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του στο Άρη και κάναν πάρτι πάλι οι Ολλανδοί. Έχει λογική εξήγηση αυτό, όταν χθες έχεις κάνει διπλή προπόνηση και είναι η πρώτη σου διπλή προπόνηση στην Ολλανδία. Παρόλα αυτά, ξαναλέω, δεν δικαιολογείται το σκορ. Δεν ξέρω πώς, βρες τον τρόπο να μην φας γκολ. Δεν με νοιάζει πώς. Το πέμπτο γκολ βέβαια είναι το τέταρτο, όχι το πέμπτο. Είναι καθαρό φάουλ. Αλλά το έλεγα και στη διάρκεια που είπε ο Σταύρος για το φάουλ γκολ που πέτυχε η Αλκμαρ, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και πέρσι γινόντουσαν αυτά. Τώρα, εντάξει, πέρσι με την αντίστοιχη ομάδα, την Γκράφτα, που είχε και αυτή ανάλογη παρουσία, κέρδισες.
1-0. Ούτε απειλήθηκες, ούτε είχες αυτό το χάλι. Όμως, πέρσι δεν έπαιξες την πρώτη μέρα της προετοιμασίας σου και για να προετοιμαστείς, ήσαν ξεκούραστος στο παιχνίδι που έδωσες. Την προηγούμενη μέρα δεν είχε την πληροφόρηση και είχες ένα ορίζοντα ότι παίζεις 25 Αυγούστου. Επηρεάζουν αυτά. Σίγουρα. Δεν χάνεις όμως με 5 γκολ. Δεν τρως 5 γκολ από τη Φορτούνα Σίταρ. Σε καμία των περιπτώσεων. Είσαι Άρης. Μακάρι να είναι ένα αποτέλεσμα είσαι, που θα... Είσαι μια ομάδα με πολλαπλάσιο μπάτζετ. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για αυτή τη διαφορά. Οκ, okay, αγωνιστικά υπάρχουν δικαιολογίες, τα πόδια βαριά, αυτά λέγανε. Παίκτες δεν μπορούσα, δεν έκανα. Δεν είναι για... Να σου πω και για 5-1 δεν είναι. Άλλο... Δεν είναι για 5-1 ακόμα και έτσι. Δεν είναι για 5-1 ακόμα και έτσι, όσο βαριά και αν τα πόδια. Ρε, φίλε, είναι φιλικό. Οκ, okay, ναι. Χάσε. Δεν σου ζητήσει κανένα να πάρει όλα τα φιλικά, αν και η νοοτροπία αυτή πρέπει να κερδίζει και στα φιλικά. Αλλά οκ, okay, χάσε. Όχι 5 γκολ τώρα τη Φορτούνα, όχι 5 γκολ τον Άγιαξ τώρα, φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, με την Αϊτχόβεν τι θα κάνουμε. Με την Αϊτχόφεν ελπίζω. Τι θα κάνουν. Κοίτα, με την Αϊτχόφεν ένα μάτσο καθαρίσει να θεπούνε σε 10 μέρες. Μπορεί τότε να είναι διαφορετική ομάδα, όπως είπε ο Παντελίδης, θέλω να σου πω. Με την Γκένκ όμως. Το Σάββατο. Εντάξει, σίγουρα ο Άρης. Η Γκένκ έχει ένα τρίωρο ταξίδι. Ναι. Και παίζει 4. Σίγουρα στο μάτσο του Σαββάτου ο Άρης δεν θα πάει μόνο για να κάνει δοκιμές, να βγάλει συμπεράσματα. Το, πλέον μετά το σημερινό πρέπει καλύτερα να βγάλει ένα σοβαρό πρόσωπο. Μετά το σημερινό. Τι έκανε. Σε ένα μάτς που θα έχεις και το Φετφατζίδι βέβαια τότε. Ο Άρης πέτυχε όλο αυτό τον ενθουσιασμό που είχε δημιουργηθεί στον κόσμο. Όλη αυτή την εφορία. Όλη αυτή την κατάσταση ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει το κάτι παραπάνω φέτος. Να πληγωθεί όλο αυτό. Το γκρέμισε. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι το γκρέμισε. Ίσως είναι λίγο βαρύ να πεις ότι το γκρέμισε, ρε Χρήστα. Γιατί εντάξει, πεντάρα, ναι, φιλικό. Απλά πληγώθηκε, θα λέγαμε όλο αυτό. Θα δεις πόσα διαρκεία θα πουλήσει από αύριο. Ναι, το βλέπω ήδη από τα σχόλια τα οποία υπάρχουν. Ναι. Εντάξει, δεν έκανα και το live όλο στο site. Νομίζω ότι πληγώθηκε, μην το βλέπουμε ότι γκρεμίστηκε. Πληγώθηκε. Απλά τώρα ο Άρης θα δείξει τα ανακλαστικά του αυτή τη στιγμή. Και το αγωνιστικό τμήμα, αλλά και οι άνθρωποι που τρέχουν το μεταγραφικό σχεδιασμό. Απλά το θέμα είναι να μην το κάνουμε με πανικό. Δηλαδή, όχι επειδή φάγαμε 5 γκολ από την Φορτούνα Σιτάρτ, να πάμε να πάρουμε κατευθείαν ένα εξάρι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Παντελίτης. Θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Σε αυτές τις θέσεις όμως, που είναι θέσεις κλειδιά. Στις υπόλοιπες κινήσεις τις πληρωματικές πρέπει να γίνουν, γιατί πρέπει να έχεις και πάγκο. Εγώ δεν βρίσκω λόγο το να καθυστερείς τόσο και να περιμένεις. Γνώμη δική μου. Πώς, υπάρχει πολύ βασικός λόγος. Ποιος? Είναι 3 Ιουλίου, ρε Σύνκο. Είναι 3 Ιουλίου, 22, παίζει μάτς Χρυσάνθα. Ήδη έχεις πληρώσει παραπάνω από όσο θα πλήρωνες κάποιους παίκτες που θα τους πάρεις στις 20 Αυγούστου. 25 Ιουλίου παίζει μάτς. Δεν γίνεται να τελειώσει καμία ομάδα τις μεταγραφές της 3 Ιουλίου. Εγώ δεν είπα να τελειώσει μεταγραφές σου. Προς Θεού, εννοείται ότι δεν μπορείς. Λες. Να έχεις ακόμα τουλάχιστον. Ναι, αλλά δες τώρα όμως. Υπάρχουν 2 παίχτες, Φετφατζίδη Σούγκρεν. Θεωρητικά βασική. Δεν είναι εδώ. Τι να κάνω. Και απώλεια του Σιώπη, ναι. Του εξαριού σου, δηλαδή τρίτος, ναι. Παίχτης λοιπόν στην ομάδα, ναι. Που πρέπει να αντικατασταθεί. Στο αγωνιστικό δεν έχεις αργήσει στο μεταγραφείο. Ο Παντελίδης είπε ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Ή δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Είπε αυτή την ατάκα. Για το θέμα του Σιώπη, επειδή έφυγε απότομα και ξαφνικά. Έφυγε ξαφνικά, ναι. Ναι. Και ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Φυσικά πώς δεν είσαι προετοιμασμένος. Την Πέμπτη έφυγε, παιδιά. Ναι. Τρίτη είναι. Τετάρτη είναι. Τετάρτη. Την προηγούμενη Πέμπτη ήρθε, ναι. Η πρόταση. Πώς να είσαι προετοιμασμένος. Είναι αυτό που λέγαμε. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί ακούω πολλούς που λένε εδώ και 2 μήνες. Η πρόταση δεν ήρθε εδώ και 2 μήνες. Την προηγούμενη Πέμπτη. Ήξερες ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον το οποίο έγινε πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι αυτό που έλεγα το απόγευμα που ανοίξαμε γραμμές και συζητούσαμε κάτι φίλους. Ότι ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που έχει 10-15 εκατομμύρια budget και μπορεί μέσα σε μια μέρα να πει φεύγει ο ένας έρχεται το άλλος. Δεν είναι τόσο εύκολο το να αντικαταστήσει ένα ποδοσφαιριστή. Αν είχε αυτά τα ποσά θα μπορούσε να πάει. Ο ΠΑΟΚ που είναι μια ομάδα, ναι. Που έχει το μεγαλομέτωχο που έχει και έχει τα εκατομμύρια, ναι. γιατί προέκυψαν και από πωλήσεις που έκανε, όχι μόνο από τον Βάζο Σαβίδης. Ναι. Έτσι. Για πες μου λίγο τους 2 αμυντικούς χαφ που πήρε. Εκεί ακόμα ψιλονοσία. Δεν έχει, ρε. Σήμερα δεν έπαιζε. Δεν έχει. Είχε θέμα. Με τον Κάτσε έπαιζε. Μα αυτό ακριβώς λέω. Ναι.
Αυτό ακριβώς λέω. Παιδιά, το ποδόσφαιρο το λέω για τους οπαδούς όλων των ομάδων. Δεν είναι football manager. Φυσικά. Δεν είναι έτσι όπως το σκέφτεται κάποιος. Εδώ σε 2 εκατομμύρια και πάρτο. Δεν είναι έτσι απλό. Και υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα. Τώρα ο Άρης την προηγούμενη Πέμπτη έχασε το σιόρ. Εγώ σου λέω ότι το ήξερε και μια εβδομάδα πριν τον είπε ο ποδοσφαιριστής ότι αλλάζει. Ωραία, ψάχνει εδώ και 10 μέρες. 15 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών έχει κάνει επίσημη πρόταση. Είναι, ναι. Ο ένας λέει, άσε με 10 μέρες να το σκεφτώ. Ναι. Ο άλλος λέει, θέλω 200 χιλιάρικα παραπάνω τώρα. Ο τρίτος λέει, ναι, αλλά έχω ομάδα. Ο τέταρτος λέει, να δούμε, ακόμα είναι νωρίς, είναι 3 Ιουλίου. Ο πέμπτος δεν το λέει, σκέφτεται, γιατί να πάω να κάνω προετοιμασία τώρα, κάτσε να περάσω 10 μέρες, θα πάω μετά. Ο έκτος είπε, θέλω 700 χιλιάρικα. Ο όγδος είπε, θέλω 500 χιλιάρικα. Δεν έχεις τέτοια πράγματα. Θέλει ψυχραιμία, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Πάντα εντάξει, τις πρώτες 2 ώρες μετά από τέτοια αποτελέσματα έστω και σε φιλικό. Μην το λες ότι θέλει ψυχραιμία. 5 γκολ έφαγε την Σιτάρ. Ναι, έφαγες 5 γκολ από την Σιτάρ. Το πρώτο φιλικό ήταν. Είναι το πρώτο φιλικό. Είχε τους πειραματισμούς που είχε. Ψυχραιμία πρέπει να έχει ο Καρυπίδης. Πρώτα αυτή. Ο Παντελίδης. Πρώτα αυτή. Και η ομάδα. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να έχει ψυχραιμία αυτή τη στιγμή. Okay. Δεν είπαμε να πάω του Διρή. Έτσι. Αλλά άστο να εκτονωθεί, φίλε, 5 γκολ έφαγες. Καλά να εκτονωθεί, okay. Αλλά από εκεί και πέρα να πέσουν οι τόνοι. Εγώ συγκρατούμε. Ναι, ο οπαδός δεν έχει καμία τέτοια. Όλη σε αυτή την κατάσταση μας, σου λέω, αλλά είναι αυτές τις πρώτες 2 ώρες. Μετά είναι επέλθει λίγο ηρεμία. Okay. Αύριο δεν θα έχεις φάει 5 γκολ σήμερα. Αύριο να ξυπνήσουμε όλοι πιο ήρεμα και πρώτοι άνθρωποι της ομάδας και να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει. Η κίνηση είναι να βάλει μυαλό στην νοοτροπία ορισμένων ποδοσφαιριστών. Να βάζουν το ποδαράκι τους, να μην βάζουν το ποδαράκι τους. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι της νοοτροπίας, εγώ αναφέρομαι και στο κομμάτι των κενών πρέπει να καλυφθούν. Αυτό σου λέω. Λάθος θα εστιάζεις. Δεν έχασες 5-1 επειδή έχεις κενά. Δεν έχασες 5-1, Νίκο, επειδή έχεις κενά. Δεν έχεις κενά. Το κενό είναι στο 6. Οκ, πολύ ωραία. Πού άλλου υπάρχει κενό? Ο ένας είναι ο Σούντγκρεν. Τι να κάνω, πάρω παίχτη για την προετοιμασία, για τις 15 μέρες της προετοιμασίας. Ο άλλος είναι ο Φετφαντζίδης. Έρχεται αύριο. Δεν σου είπα ότι έχασες μόνο γι' αυτό. Δεν έχω παίχτες. Έχει διαφορά το να καλύψουν τα κενά. Το κενό, το μεγάλο κενό, υπάρχει το χάφ. Ναι, εκεί υπάρχει μεγάλο κενό. Εκεί υπάρχει όμως μεγάλο κενό. Όχι αλλού. Τέλος πάντων. Αυτά. Βάλτε και τον κύριο Παντελή. Να το βάλουμε τον κύριο Σαν. Τώρα πόση ώρα θέλετε για να γυρίσετε πίσω? Έκανα 1,5 ώρα. Αυτό ήταν κουρασμένα τα παιδιά, ρε φίλε. Φίλε. Πας και παίζεις φιλικό 2 ώρες δρόμο από εκεί που ήταν. Αυτό λέμε. Δηλαδή. Αλλά, το Σάββατο, τελευταίο μας το είπες. Δηλαδή, το Σάββατο δηλαδή. Το Σάββατο θα πάνε στο Βέλγιο. Σάββατο θα πάνε στο Βέλγιο. Αεροπλάνο. Δεν έχει πούλμαν. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να πάμε διάλειμμα και να πάμε τόσο Παντελίδη. Να είμαστε σύνομοι ή όχι. Το κάνουμε έτσι, λες. Πόση ώρα είναι τα βίντεο του Παντελίδη? Είναι κανένα 1-2 λεπτό το καθένα, μα είναι έτσι, όχι, να τα κουμπώσουμε. Αλλά είναι... Κάνα 5 λεπτό είναι. Το καθένα? Όχι, και τα 2 μαζί. Άιντε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα για να ακούσουμε και όσα είπε ο Σάββας Παντελίδης. Τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Τι καλοκαίρι είναι κι αυτό. Ωραία, περνάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, δεύτερη ώρα μπαίνουμε. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Η πρώτη τελευταία μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ ουσιαστικό. Αύριο είναι η τελευταία. Την άλλη εβδομάδα τα λέτε μόνο με τον Νίκο. Ναι. Πώς τα πετάς έτσι, ρε φίλε, αυτά περίμενε. Πώς πετσόκοψες έτσι. Κάθε μέρα πρέπει να φέρνω έναν. Θα φέρνω φίλους μου. Πώς πετσόκοψες έτσι, καλή ροή, ρε φίλε. Θα φέρνω εδώ πέρα φίλους να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, θα έχεις τον ανταποκριτές μας, φίλε. Μια ώρα την έφαγες. Ναι, σωστά, δεν έχει άδικο. Λεπτομέρεια δεν έχει ξεχάσει. Καλά κάθεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πριν να συνεχίσουμε με την ροή της εκπομπής. Αφού καθαρίσαμε με Άρη Πάο, καταποκρίσεις και τα λοιπά και θα πάμε στο γνωστό μας χαβαλετζίδικα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις Σάβα Παντελίδη που δεν ακούστηκαν νωρίτερα και επιστρέφουμε. Δεν είχε αυτή την οτροπία. Ποια δηλαδή? Αυτή που είπατε πριν. Την είχε όλο τον χρόνο. Την είχε όλο τον χρόνο μαζί μου. Όχι, αυτό λέει. Σωρός. Κάποια παιδιά μπορεί να ήρθαν με το μυαλό τους ότι όλα είναι καλά και συνεχίζουν όπως πέρσι. Δεν είναι έτσι με τα πράγματα. Αυτό είναι ένα δικό μου κομμάτι το οποίο πρέπει να το φτιάξω. Εγώ αυτό είμαι σήμερα. Είδα σε κάποιες στιγμές μια νοοτροπία όχι αυτή που θέλω να δω. Δεν έχει σημασία να χάσει ένα παιδί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι προσπάθεια κάνεις. Το σκορ πιστεύεις θα επηρεάσει κόσμο? Όχι, δεν νομίζω. Ίσως να είναι ένα χαστό και το οποίο είναι αρκετά δυνατό για μένα προσωπικά. Και καλό δεν είναι το καταλαβαίνω. Με αυτές τις προσοχές περιμένουμε.
άξιση εικόνα και θα γίνει γρήγορα υποστήριξη αυτέ που. Δηλαδή στο θέμα του εξαρτήσεων είναι φανερό ότι η ομάδα το έχει ανάγκη τώρα. Όχι τώρα, χθε. Θα γίνει. Ασφαλώς είναι κάτι που δεν είναι αφορά μόνο το δικό μου κομμάτι, αλλά έχει σε μεγάλη σημασία το να δούμε και το κατάλληλο. Δηλαδή αυτό μπορούμε να πάρουμε κάποιον άλλο. Το ζήτημα είναι το πόσο σίγουροι είμαστε ότι αυτός είναι ο κατάλληλος. Γιατί δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε λάθος. Αυτή τη στιγμή, επειδή ο Μανώλης έφυγε ξαφνικά και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό, ασφαλώς και είναι κάτι το οποίο μας έκανε να πιεστούμε λίγο παραπάνω. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην γίνει λάθος. Γιατί αν γίνει λάθος, μετά θα είναι δύσκολο να επαναφερθεί. Τα είδατε όλοι σήμερα ότι σε αυτό με το που άνοιξε το παιχνίδι δεν υπήρχε κάποιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο το να μπορούσε να σταματήσει τον αντίπαλο. Κάθε φορά που άνοιξε το παιχνίδι είχαμε προβλήματα. Κάτι που το έκανε μάλλον τη πέρσι. Ασφαλώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα σε αυτό και οπωσδήποτε να έρθει να πηγεί κοντά. Κόουτς, το σημερινό φιλικό σε κάνει να αλλάξει κάποια πράγματα ενδεχομένως για το πρόγραμμα τη προετοιμασία τώρα. Κάποιες αλλαγές που ίσως να σκέφτεσαι να κάνεις. Όχι, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα να φέρω την ομάδα σήμερα και να είναι πολύ πιο εύκολο. Να μην έχω κάνει χτες την προπόνηση. Όμως αυτό δεν είναι μέσα στα πλάνα μου. Θα ήμουν έξω από τον εαυτό μου εάν άφηνα την ομάδα για το σημερινό φιλικό να είναι ξεκούρα. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ λάθος. Θα ερχόμασταν στις 25 του μηνός και η ομάδα θα μπορούσε να αντέξει 45 λεπτά. Εγώ θέλω να κάνω την ομάδα να αντέξει περισσότερο. Το ξέρω ότι πάνω απ' όλα πιο πολύ από μένα δεν μπορεί να στεναχωρείται κανείς. Βλέποντας ένα τέτοιο σκόπο. Αλλά σίγουρα ο στόχος είναι πολύ πιο δυνατός από αυτό που μπορεί να με επηρεάσει σήμερα για μια μέρα. Coach, μίλησε για νοοτροπία. Αγωνιστικά τι σε προβλημάτισε περισσότερα? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες φάσεις, αν δεις το παιχνίδι, που κάποια παιδιά δεν είχαν πείσμα πάνω σε αυτό που έκαναν. Και αυτό με ενοχλεί. Δεν είναι ότι με προβληματίζει, με ενοχλεί. Θα πρέπει να του βάλω μέσα στο μυαλό του ότι εδώ που είναι δεν μπορεί να είναι έτσι. Είχα μια συζήτηση ήδη με τα παιδιά μέσα. Που τους εξήγησα αυτό ακριβώς. Δεν έχει σημασία αν είσαι κουρασμένος, αν κάνεις λάθη. Έχει σημασία ότι την ώρα που έρχεσαι σε φάση να κοντραριστείς με τον αντίπαλο και επικινδυνεύει η ομάδα σου, πρέπει να δώσεις αυτό που έχεις. Πώς, αν θες να κάνεις ένα σχόλιο για τον Ντουάρτε και τον Ντέγε, που είναι τα δύο εντελώς νέα πρόσωπα στην ομάδα. Νομίζω πως φαίνεται καθαρά πως αυτά τα παιδιά είναι αλήθεια. Ο Ντέγε έχει ένα χρόνο που θέλει να κάνει μάτς. Είναι φυσιολογικό να είναι έτσι. Το ξέρουμε όμως. Δηλαδή περιμένουμε από φιλικό σε φιλικό να είναι λίγο καλύτερο. Περιμένοντας, ελπίζοντας ότι μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο παιχνίδι, θα έχει φτάσει ικανοποιητικό πρόσωπο. Ένας προσέστης που να παίξει ένα χρόνο και συνομάτς, δεν περιμένεις περισσότερο από αυτό που μας. Η Ολλανδία της σήμερα ήταν πιο ξεκούραστη, δηλαδή σε τι φάση προετοιμασία είναι? Κοιτάξτε, είναι μια εβδομάδα νωρίτερα από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Μια εβδομάδα είναι μια εβδομάδα. Δηλαδή σε μια εβδομάδα η δική μας ομάδα θα είναι διαφορετική. Αυτό είναι βέβαιο. Εκτός αυτού, εξαρτάται πάντα πώς βλέπεις το φιλικό. Δηλαδή, αν βλέπεις στο πρόγραμμα της προετοιμασίας ένα φιλικό ότι ξέρεις πρέπει να το κερδίσω και αφήσεις την ομάδα σου 2-3 μέρες ξεκουραστεί, ασφαλώς και θα είσαι καλύτερος στο φιλικό. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το κάνω αυτό, γιατί αν το κάνω τώρα θα είμαι σίγουρος ότι στους 25 του μηνός θα είμαι προβληματισμένος πραγματικά. Και δεν θέλω να είμαι τότε, θέλω να είμαι τώρα. Ευχαριστούμε, coach. Coach. Ετοιμή. Είναι πράγματα που ασφαλώς στο πρώτο φιλικό περιμένεις να τα δεις. Ασφαλώς πρέπει να περιμένεις ότι η ομάδα σου θα είναι κουρασμένη, ασφαλώς θα έχει ανεμιογένεια. Οι περισσότεροι από τους περσινούς θα είναι μοιρασμένοι στα δύο μήκονα. Αλλά είναι και πράγματα τα οποία δεν περιμένεις να τα δεις και ένα από αυτό είναι η νοοτροπία που έχουμε σε κάποιο. Δείξαμε σε κάποια στιγμή παρά την κούραση, παρά τις δικές προπονήσεις ή την ταλαιπωρία, ξέρω εγώ, από τις 2 ώρες που κάναμε για να φτάσουμε. Δεν περιμένεις να δεις νοοτροπία που κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τα αλλάξεις άμεσα. Σίγουρα η ομάδα σου δείχνει πολύ σε εναλλακτικές είναι πίσω. Θα κρατήσουμε από το σημερινό παιχνίδι ίσως ένα 15 λεπτό στο πρώτο μήκονο και ένα 20 λεπτό στο δεύτερο μήκονο και πολύ πολύ γρήγορα θα κοιτάξουμε να διαφθάσουμε τα υπόλοιπα. Τα οποία νομίζω είναι ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτά και από τον Σάββα Παντελίδη, έτσι σαν επιμήθειο της δηλώσεις αλήθειας από τον προπονητή του Άρη. Πότε είναι το επόμενο φιλικό του Άρη, φίλε μου? Σάββατο, 4 ώρα. Με τη Γάνδη. Τέλεια. Δεύτερο μήχο θα κάθονται μαζί οι δύο. Πολύ ωραία. 4 ώρα πρέπει να πάμε με την Νόρτζελαν το Σάββατο. Καλό, ε! Μάλιστα. Ούτε συνοημένη ήταν. Ναι, πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, τελειώσαμε αυτά.
Πάμε παρακάτω, προχωράμε. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα για σήμερα την επικαιρότητα. Δεν προλάβαμε να δούμε κούλι, είναι η αλήθεια. Είδα λίγο το πρωί που είχα χρόνο κουλής τη χθεσινή συνέντευξη του Τσίπρα στο Sky. Δεν μπορούσα να το δω. Κρατούσε 2 ώρες και 15 λεπτά. Αλλά είδα αρκετά αποσπάσματα. Είναι πολύ ωραία πραγματικά. Δηλαδή η δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Στα καλύτερά της όμως. Χαίρεσαι να βλέπεις. Τέλος πάντων. Ο Πλεύρης, ρε φίλε. Του Πλεύρη το βίντεο σήμερα στα Εξάρχεια. Για μένα, ταπεινή μου άποψη είναι ότι αν σκεφτούμε ότι τελευταία δεκαετία έχουν εκραγεί τα social media, Facebook, ναι, και όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι στο top 5 των βίντεο που έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Στο μεταξύ, ανοίγω το πρωί τον υπολογιστή και το βλέπω. Και ξέρεις στην αρχή, βλέπω το σχολιάζουν πολύ και λέω ρε εσύ, εντάξει ένα βίντεο τώρα είναι στα Εξάρχεια. Αλλά λέω κάτσε να παρατώ τι είναι. Ήταν και μικρό. Καταπληκτικό. Από τα καλύτερα που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Και το φοβερό ρε φίλε, ποιο είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ρε εσύ. Όχι απλά μας περνάνε για χαζούς. Βασικά είμαστε χαζοί. Ναι. Δεν φταίνουν αυτοί. Δηλαδή σκέψου τώρα, βγαίνει αυτό το βίντεο. Δηλαδή πάει ο Πλεύρης εκεί πέρα 6 ώρα το πρωί με έναν δικό του. Ωραία, και του λέει θα κάνουμε αυτό το σκηνικό. Και του λέει ναι, ρε εσύ, Θανάση, έχεις δίκιο. Θανάση, πώς το λέει. Θάνο, ναι, έχεις δίκιο. Θα το σκίσουμε έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Το ανεβάζουν αυτοί τέλος πάντων και δεν υπάρχει να του πει ρε εσείς. Τι είναι αυτό, ρε, θα ξεφτυλιστούμε. Εντάξει. Και το βίντεο παίζει παντού. Και μετά κάνει κι άλλο tweet ο Πλεύρης, στο οποίο λέει ότι γι' αυτό μιλούσα ψιθυριστά, γιατί είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και αυτό θα αλλάξουμε. Δηλαδή, όταν θα βγει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, ο Πλεύρης θα πηγαίνει εκεί πέρα και θα μιλάει δυνατά και θα φωνάζει. Κατάλαβες. Στην πλατεία των Εξαρχείων. Τέλος πάντων. Επιχειρήματα. Από τα κορυφαία βίντεο, ξαναλέω, τα τελευταία περίπου 10 χρόνια είναι πάνω κάτω που έχει γίνει αυτό το σκηνικό στην Ελλάδα με το ίντερνετ και τα social media. Για μένα είναι στο top 5. Και τον έχει πιάσει η κάμερα να τελειώνει και να φεύγει με γοργό βήμα μετά. Εσύ δύο φορές κοιτάει πίσω. Πάμε να τι τον έχει πιάσει η κάμερα, αυτό το τραβάει. Δηλαδή έχει βάλει το συνεργάτη του να το τραβάει. Δύο φορές κοιτάει πίσω έτσι, μην έρχεται κανένας. 6 ώρα το πρωί τώρα, έτσι. 7, τι ώρα ήταν. Γιατί το βίντεο ανέβηκε πολύ νωρί το πρωί. Ναι. Προφανώς και εκείνη την ώρα, πιθανό λόγο. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικό. Τι ώρα, καταπληκτικό. Τι ώρα που θα ήταν να πεταγόταν κάποιος από πίσω όπως και να το φωνάζει. Δεν θα ανέβαινε ποτέ, ρε φίλε. Αυτό δεν έχει αξία. Ναι. Η πλατεία Εξαρχείων. Γυρνά πίσω, ε! Πώ και πέρα αυτή. Πώ από μια Γιώργη. Πώ από μια πλατεία. Λαθανό. ρε φίλε, τι γίνεται. Τι έγινε με αυτή τη βιντεάρα σήμερα. Καταπληκτικό. Ναι. Καταπληκτικό. Τώρα θα το βάλω, δεν μπορώ. Θα το βάλω να ακούσουμε το Πλευρί. Ελέγα. Να Γιώργη. Μια στροφάκα, αλλά Γιώργη. Πλεύρης 2019, υπάρχει ήδη. Δεν υπάρχει, σε παρακαλώ. Είναι viral. Σε παρακαλώ. Για χαμήλωσε λίγο το χάλι, Γιάννη. Χαμήλωσε το άλλο βασικά, πώς και ακούσουμε. Ναι. Στο τέρμα του. Παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία, τελειώνουν τα άμαθα. Κοιτάει και πίσω. Η Νέα Δημοκρατία, η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Άντε ρε Θάνο, σε περιμένουμε να πας 8 Ιουλίου ρε φίλε Δευτέρα πρωί πάλι στα Εξάρχεια και να φωνάζεις ρε φίλε, ήρθαμε και σας κατακτήσαμε. Θα ξαναγίνεται κανονική πλατεία, αν και δεν ήταν ποτέ κανονική πλατεία στα Εξάρχεια. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ βέβαια, να ξέρεις. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Καλός ο Πλεύρης, καλός. Καλό. Καλός. Δηλαδή τα... Μην ξηγέσαι τώρα. Πάρα ένα Γιώργη! Μην ρημάζεις τον εγκέφαλο τώρα. Μη ρε φίλε. Μη ρημάζεις τον εγκέφαλο τώρα. Μη. Γιατί ρε φίλε. Πηγαίναμε σοβαρά. Ακούγαμε δηλώσεις από εδώ, από εκεί, απεσταλμένους. Μη μου βάζεις τον Γιώργη τώρα και με... Τέλος πάντων. Παναγία μας σκοτωθούμε. Ω, πήγα στο κοφάκα, αλλά Γιώργη... Ελά Γιώργη, λοιπόν. Ξεκίνησε προπονήσει ο Παναθηναϊκός, μάλιστα. Νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Είδες Ρεχάγκελ Μεσάντο σήμερα. Είδα. Ήταν πραγματική φωτο άλογος ήταν αυτή από το Σταύρος Νιάρχος σήμερα. Διάβασα μια δήλωση που είχε κάνει για Τσιάρτα και Νικολαίδιο. Με Γιαδέλα και Νικολαίδιο. Γιαδέλα. Είναι γνωστή ιστορία αυτή, ρε. Αυτή δεν πήγα να διαβάσουμε λεπτομέρειες. Έχει πολλές φορές τρεξίσει. Ξυλοφευγάλα το είδε κάτι με την ώρα της προπόνησης που έλεγε. Πάει στην ΑΕΚ την πρώτη προπόνηση, δεύτερη, και τους λέει αύριο 8 ώρα το πρωί. Ναι.
Και τον πιάνει τώρα ο Δέλλας με τον Ντέμι και του λένε, Μίστερ, αυτό το πρωί είναι δύσκολο να έρθουμε γιατί έχει πολλή κίνηση. Ναι. Και του λέει, οκ, 7 ώρα το πρωί. Κατάλαβε. Άστο 8, εντάξει, δεν πειράζει. Άστο 8. Να είναι εδώ πέρα, έχει πολύ κίνηση στην Αθήνα και πώς θα έρθουμε 8 η ώρα, θα μπλέξουμε, θα φύγουμε μία ώρα πριν από τα σπίτια μας και τέτοια. Οκ, 7 ώρα το πρωί. Φαντάσου που ήταν το προηγούμενο βράδυ. Ναι. Ναι. Μεγάλο. Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία. Εγώ να ξέρει ένα σκίτι, ναι, το ένιωσα λίγο Πάουκα πριν Πορτογάλο που του Πάουκ να μιλάει και να μεταφράζει ο Άλεξ ο Μανιάτογλου. Μου θύμισε κάτι πολύ ωραία χρόνια. Αυτό. Παλιές θύμισες. Ναι. Ναι. Μεγάλη επιστροφή του Μανιάτογλου, κομβική, ειλικρινά. Ήτανε μεσάντος. Ήτανε μεσάντος. Καταπληκτικό δεξιμπακ. Καταπληκτικό, δεν κάνω πλάκα. Ναι. Τότε τη προετοιμασία του Σάντος κατά καιρού συμμετείχε αυτό και στα διπλά και σε τέτοια. Ναι. Ωραία. Εξαιρετική γλώσσα πορτογαλικών. Φοβερό παιδί. Και είναι ωραίο να ξανακούγονται πορτογαλικά προπονητή του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Κοσεντρασάω και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είναι τα ωραία. Back to the future. Ωραίο είναι. Ναι. Αν τον ακούς τώρα κάτι βλαχοαγγλικά. Καλά ήταν και αυτά, δεν λέω. Mentality, καλά ήταν. The group. Ναι. Responsibility. Okay, responsibility, huge responsibility και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι, ναι. Mentality. Ναι. Εντάξει. Αλλά τα πορτογαλικά έχουν μια άλλη έγκλη. Και τα έχουμε συνδυάσει με άλλες εποχές. Πιο ρομαντικές τέλος πάντων. Κάποιοι. Γιατί κάποιοι άλλοι τα ακούνε πορτογαλικά. Λίγο έχουν αναγούλες. Πλάνο τριετίας δηλαδή πάλι και τέτοια. Καλός ήταν ο Πάοξ. Καλός. Εγώ θα πω ήταν καλός. Κάποιος άλλος σου πει ότι όχι, δεν, ναι. Για τα δεδομένα. Κοίτα, του. Κοίτα, και ο Άρης, για να τα λέμε όλα, είχε ένα διάστημα από το 20 μέχρι το 45 και ένα 20 λεπτάκι, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 45 μέχρι το 65, που ήταν καλύτερος. Ναι. Εντάξει, πέτυχε και ένα γκολ. Οι άλλοι δεν απειλούσαν πολύ. Αλλά στα σημεία. Απλά ο Άρης, αυτό το οποίο πλήρωσε σήμερα είναι ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το δικό του καλό διάστημα και η Φορτούνα στα δικά της καλά διαστήματα τις βγαίνανε. Ναι. Εντάξει, και έκανε και ο Άρης κάτι δώρα στην άμυνα κτλ. Οκ. Εντάξει. Πρώτο φιλικό είναι, παιδιά, βαρύ το 5-1. Δεν λέω. Λογικό είναι να είναι εκνευρισμένος ο κόσμος. Είναι ακόμα φρέσκο, αλλά είναι πρώτο φιλικό. Ο Άρης έπαιζε με τον Τζαγκαλίδη και τον Μπακαλιάνη στα μπακ. Μπακαλιάνης. Εντάξει, ο Μπακαλιάνης είναι στόπερ το παιδί. Μπακαλιάνης. Πολύ καλό παιδί. Ο Τσαγκαλίδης, okay, είναι αριστερό. Άμα είναι καλό παιδί, Νίκο, τον πάρουμε μια πάστα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Με την Τούρκ δεν θα έχει τρόπο με πάστα. Έχεις κάνει έρευνα. Να στείλω στο τσάτου ραδιοφόνο. Όχι, όχι. Στείλε στο Ζαγόρα, ρε. Ναι. Στείλε στο Ζαγόρα. Να το πάρουμε τώρα στον αέρα. Στείλε και πες του. Να το πάρουμε τώρα στον αέρα. Όχι, μην το πει. Έλα, θέλω να ξεφυλιστούμε. Έλα, όχι, περίμενε. Περίμενε. Του καλέσουμε στον αέρα, φίλε. Περίμενε. Και αυτό τα κάνει αυτά σε μένα. Περίμενε. Περίμενε. Θα το πείσω με το σωστά. Θα το πω, περίμενε. Ναι. Λαγιώργη. Λαγιώργη. Γιώργο, είμαστε στον αέρα. Πρόσεξε λίγο. Α. Ευτυχώς. Να σε ρωτήσουμε λίγο. Ναι. Η τούρτα στο ψυγείο είναι δικιά σου? Μπορείτε να τη φάτε, ναι, δεν σας είπε η Μαριλής. Όχι. Φίλε, ανοίγει ο άλλος εκεί εδώ πέρα. Πες το, εξήγησέ το λίγο την κατάσταση. Γιατί... Καταρχάς, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, γιατί ήμουνα στο μπάνιο εγώ τώρα μόλις βγήκα. Α, φρεσκολουσμένος. Ήμασταν με τον συνάδελφο στην κουζίνα πριν. Εγώ πήγα να πλύνω κάτι βερίκοκα και ανοίγω το ψυγείο να πάρω τα βερίκοκα και βλέπω ένα κουτί. Ναι. Και βγάζω το κουτί και βλέπω μια τούρτα και λέω, ποια είναι η τούρτα τώρα, ποιος έχει γενέθλια. Πήγε το μυαλό μου σε σένα που είσαι και αρχή του σταθμού. Το μεσημέρι ήρθε ο Γιάννης ο Καστούρας στο... Ναι. Στο στούντιο και επειδή μου το είπε από χθες ότι θα σου φέρω γλυκά και τέτοια, και λέω μην τολμείς να παίρνεις γλυκά, θα κυνηγηθείς. Ναι. Και ξέρω και που μένεις και θα, ναι, γίνει μεγάλη πατσαρία. Ναι. Και μου έπαιρε μέσα σε ένα τεράστιο κουτί με γλυκά. Οπα. Γιατί λόγω τρώω σαλάτες λέω αυτό το διάστημα και είμαι fit και τα λοιπά. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να ξεφουσκώσουμε. Είναι η περίοδος του ξεφουσκώματος. Ωραίος. Λοιπόν, και λέει. Και λέει εντάξει, και μου φέρνει ένα τεράστιο κουτί με γλυκά. Ναι. Μέσα το άνοιξα και είχε μαρούλια, ντομάτες, πιπεριές, μαϊντανούς, κεράσια και τέτοια. Ναι. Και σε ένα μικρότερο κουτί μου λοχτά, ναι, είχε αφήσει στη Μαριλής την τούρτα. Ωραία. Σημερινή και ελεύθερη, άρα θα την περιποιηθούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Μπορείτε να την πάρετε και μαζί σας φεύγοντας. Α, γίναμε. Πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Πάμε για διάλειμμα. Κατεβείτε με τα σκαλοπάτια, με όχι με το ζασέρ και φάτε τη στο δρόμο. Σωστό. Καλώς. Ωραία κύριε Διευθυντά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Είδατε, ωραία. Αυτός ήταν ο Γιώργος Αγόρας. Παιδιά, υπήρχε μια τούρτα μέσα. Σωστό, αλλά είναι αυτή η τούρτα ή ωραία. Έχεις φάει ποτέ? Όχι, δεν έχω φάει. Συνήθως είναι πολύ ωραίες γιατί είναι...
Ρε παιδί μου, το όριο δεν είναι συγκεκριμένη γεύση, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά στις τούρτες. Στίχη... Είναι πολύ καλή. Στοίχημα.gr μαζί μας. Εντάξει, στη δεύτερη ώρα. Κορυφαία στοιχηματική εφαρμογή, την κατεβάζετε στο κινητό, στο τάμπλετ. Με εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, cash out, πάμε στο πριν. Διάλειμμα. Μου έχουν πει εσύ που είσαι φαν. Εδώ είμαστε παραντέρ, παιδιά και τα γνωστά. Εδώ. Μου έχουν πει εσύ που είσαι φαν ότι έχει καταπληκτικό καινούργιο βίντεο Παρασκευά για διακοπές. Καλοκαιρινούς προορισμούς. Δεν το έχω δει όμως. Να το βλέπω το Σάββατο, με πήρε ύπνος. Άρα δεν είναι καταπληκτικό ρεγνικό, σε πήρε ύπνος. Είναι πολύ ρεγνικό, γι' αυτό επειδή γυρνάω κουρασμένος στο σπίτι το βράδυ. Καταπονημένος. Καταρχάς το Σάββατο έχεις πάει στην Επανομούδα για μπάνιο. Από τον ήλιο ήσουν καταπονημένος. Το βράδυ. Το βράδυ τι. Δεν μου είπες το Σάββατο πήγα Επανομούδα. Το μεσημέρι. Μετά τι έκανες, έσκαβες. Μετά πήγα για ποτό. Τι. Εντάξει. Ναι, αλλά μη γενικότερα καταπονημένος. Μου είπαν ότι είναι πολύ δυνατό πάντως. Θα το δούμε. Το ότι πρέπει να το δω. Σαν του μπάσκετ δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι το τελευταίο όμως. Τζόρνταν, δεν θα γίνεις ποτέ. Μου είπαν ότι είναι πολύ καλό. Και τώρα τον είδα κάπου το πίσω το μάτι μου. Το Facebook και το Instagram παραμένουν με πρόβλημα, έτσι. Από το μεσημέρι. Μύρε, Γιώργη, μύρε, φύγε, ρε. Τι γίνεται με αυτό το Γιώργη, έτσι. Θέλεις λίγο σε παρακαλώ να μου δείξεις το αυθεντικό βίντεο που δεν το έχω δει. Ποτέ. Δεν έχω δει το αυθεντικό βίντεο αυτής της... αυτού του έπους. Οπα. Δεν το έχεις δει. Όχι. Έχω ακούσει χιλιάδες ηχητικά. Ωραία. Και διάφορα remixes που έχουν γίνει. Δεν έχω δει ποτέ το βίντεο όμως. Το original. Τέλος πάντων. Να το βάλουμε με ήχο κιόλας. Βάλε λίγο, ναι. Βάλε λίγο. Αυτό είναι μέσα ένα αυτοκίνητο. Ναι, πού θα είναι, μέσα μια βάρκα. Ναι, και τι γίνεται όμως, δεν ξέρω. Δηλαδή... Θα τους χαζούς, δύο τύποι, να πούμε ένας εκεί πέρα να πούμε. Πάνω σε κάτι λαγκάδια. Λοιπόν, περίμενε, κάτσα βάλω τέρμα την ένταση. Λοιπόν, χαμήλωσε γιατί το... Λοιπόν, κάτσε να βάλω τέρμα στην ένταση και εδώ. Κάτσε να παίξει τη διαφήμιση που δεν παίξει. Όχι, δεν είναι διαφήμιση. Από το Labout και άρχισε όλο αυτό. Τέτοιο, λοιπόν. Να το βάλω full screen. Σκοτώθηκαν στην πορεία. Ρε φίλε. Το Γιώργη. Είχα δει ένα άλλο. Από τις πρώτες φορές που κυκλοφόρησε, είχα δει ένα άλλο που κάπου στην Ολλανδία πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, σε ένα σημείο που έχει κανάλι και στη στροφή ο άλλος από το κανάλι φεύγει μέσα στο κανάλι, κανονικά. Ναι. Εκεί. Τέλος πάντων. Okay. Τι άλλο γίνεται σήμερα, Νίκο, τι άλλο έχει το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Περίμενε, γιατί το έχουμε θέμα από Ολλανδία. Έχουμε θέμα από Ολλανδία, λοιπόν. Μην τους νοησμένοι, σε λίγο θα τα ακούσετε εδώ. Τρελαίνει το Λονδίνο η Κόκο. Κόκο Γκοφ, 15 ετών. Λοιπόν, είδα και Σάκαρη σήμερα, να ξέρεις. Τι έκανε το κορίτσι. Νίκησε το κορίτσι 2-0, εύκολα. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση και κανονική ταινίστρια από τον Στέφανο Τζιπά, θα πω εγώ. Μήπως ο Στέφανος, επειδή βρέχει πολύ. Έτσι λέτε εσείς. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αλλά κανονική ταινίστρια, ούτε να τσιρίζει και να φωνάζει, ούτε τίποτα. Κανονικό παιχνίδι και μια χαρά. Κέρδισε, ναι, με 2-0. Προκρίθηκε στον τρίτο γύρο, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την Σβιτολίνα. Σβιτολίνα. Αμέ. Σαν ομάδα τη Σλοβακία ακούγεται αυτή. Σβιτολίνα. Άρη Σβιτολίνα. Ναι. Το έπωσε Σβιτολίνα. Το έπωσε Σβιτολίνα. Σβιτολίνα Κατοβίτσε. Διπλό. Και Σβιτολίνα Κατοβίτσε στο 355. Έλα, δεν είναι μηχρονό. Ρε εσύ, να σου πω λίγο κάτι. Έλα. Τώρα βλέπω ένα στάτσο εδώ πέρα από τον πρώην συμπαρουσιαστή σου και πολύ καλό φίλο του Θανάση. Ωραία. Όντως, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι δεύτερο ημιτελικό, αν δεν κάνω λάθος, των γυναικών. Παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό.
νομίζω είναι παγκόσμιο, είναι Μουντιάλ. Το συγκεκριμένο. Έχει δει πόσο κόσμο έχουν τα γήπεδα στι γυναίκε. Μαζεύει. Δεν σε δω, το βλέπουμε τώρα. Μια χαρά. Και το δείχνει εδώ μεταξύ η ΕΡΤ και πάνω στο ζάπινγκ μπορεί να πέσει. Να πούμε πριν εγώ με το ζάτσι που το λέγαμε έξω, μου λέει βάλει να παίζει εδώ πέρα. Και όντω. Και όσε φορέ και εγώ το έχω πετύχει κάτι τι ώρε το. Να παίζει παιχνίδι τέλο πάντων και λίγο ξέρει. Στο ζάπινγκ πάνω έχω δει ότι έχει πολύ κόσμο ρε, εσύ. Το 10 τη Σουηδία πολύ δυνατό. Έκανε μια τρίμπλα πριν. Φέτφα, φέτφα. Αυτές όταν έχουν περίοδο, πώς παίζουν, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν του ενοχλεί, δηλαδή δεν είναι άχπονα. Μπορεί να υπάρχουν ειδικές τέλος πάντων. Όταν έχουν περίοδο, πηγαίνουμε τις τάπες. Τι εννοείς? Στα μαλκαρίσματα. Επειδή έχουν νεύρα. Δεν ξέρω. Βάλε Δευτέρα, μικρότερα. Ναι, ναι, μπέρδεψε λίγο, ρε φίλε. Με μπέρδεψε. Ωραίες όμως. Δέστε, έχουν όλες σουλούπι καλό, τριμπλέρ εδώ πέρα. Μια χαρά. Για να πηγαίνει και τόσο κόσμο, φίλε, πάει να πει ότι κάτι παρακολουθεί κιόλα. Δηλαδή, ας πούμε. Άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό, Νίκο. Το Μουντιάλ, νομίζω. Στη Γαλλία γίνεται, ή λέω. Το Μουντιάλ. Ναι, στη Γαλλία γίνεται. Και. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν Σουηδοί που έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία για το Μουντιάλ γυναικών που παίζει τώρα ημιτελικό η Ολλανδία με την Σουηδία. Μήπως είναι εκεί, ρε, μόνιμα. Ρε φίλε, τώρα στο ένα πέταλο υπάρχουν full πορτοκαλί. Φανέλες, στο άλλο υπάρχουν κίτρινες που παίζει η Ολλανδία με τη Σουηδία τώρα. Τι είναι μόνιμα εκεί, δηλαδή αυτό βλέπει δεν είναι μόνιμα. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει κόσμο ο οποίο έχει ταξιδέψει από τη Σουηδία για παράδειγμα για να δει ημιτελικό γυναικών στο ποδόσφαιρο Ολλανδία-Σουηδία σε ένα γήπεδο το οποίο αν δεν είναι φουλ γεμάτο έχει πάρα πολύ κόσμο. Ένα όνομα που έχει εμφανιστεί καιρό. Ναι. Κάνει εμφάνισή του Γιάννη Καγκαλούδη. Ξέσπασμα Καγκαλούδη για την εθνική εφήβων. Γι' αυτό θα παίζουμε 40 μέχρι τα 50. Για πες τι λέει ο Γιάννης Καγκαλούδης τώρα γι' αυτό για να το αντικρούσω, αν είναι αυτό που νομίζω. Και εγώ αυτό που νομίζω είναι, πιστεύω. Ότι τι. Ότι περίμενε. Σημείωσε ότι την περιμένει την κατάσταση λέει, που υπάρχει λέει, αυτή τη στιγμή στις μικρές ηλικίες συνεχίζουν να παίζουν 40 και μέχρι τα 50 και λέει: κάντε και άλλα χατηράκια. Γι' αυτό θα παίζουμε 40 μέχρι τα 50, γιατί δεν υπάρχει νέα γενιά. Μια γενιά που μαθαίνει στη λέζα, στο ακριβό παπούτσι, στο ακριβό αμάξι, αλλά από μπάσκετ 0, από προσπάθεια 0, από τα βασικά 0, όλα τα υπόλοιπα είναι για κατανάλωση. Εμείς μάθαμε στα ανοιχτά με αέριδες και βροχές με ένα παπούτσι όλο τον χρόνο και στα 19 να κυνηγάμε τον Rivers, τον Dickens, τον Μποντιρόγκα και μάγκες χαλαρώστε και όλοι εσείς που τους κάνετε Τζόρντα να σκέφτεστε ότι είναι παιδιά. Εύχομαι αυτή η γενιά να ξαναγεννηθεί τη στάχτη τη, το τη με γιώτα, και να διώξει εμά του παππούδε. Όλα αυτά είναι μια κριτική, κυρίω όχι στα παιδιά, γιατί έχουν την τελευταία ευθύνη. Αλλά κυρίω όχι στα παιδιά, ναι, που κάνουν λέζε και φοράνε ακριβά παπούτσια. Αλλά κυρίω σε αυτού που είναι γύρω από τα παιδιά. Α, μάλιστα. Ότι α πούμε, ρε παιδί μου, η χώρα μα και σε αυτό το κομμάτι έχει ένα τρομερό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τα παιδιά. Ναι. Η Γαλλία σήμερα μα πάτησε, εννοείται, γιατί η Γαλλία έχει παιδιά που παίζουν σε κανονικέ Α2 και όχι σε αυτέ που παίζουν ο Καγκαλούδη ή κάθε Καγκαλούδη. Έτσι. Που έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα τέλος πάντων για τον κάθε παίχτη, ακόμα και μεγάλες ομάδες. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Γαλλία, το ίδιο και για το Καναδά, ακόμα και ομάδες όπως το Μάλι που πηγαίνει πολύ καλά φέτος στην Κρήτη. Εντάξει. Και εμείς το ρίχνουμε στα παιδιά. Τα παιδιά δεν φταίνε πουθενά. Δεν φταίνε πουθενά. Το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόγραμμα κανένα, μα κανένα όμως, και ό,τι επιτυχίες μπορεί να έχουμε στις μικρές εθνικές μπορεί να έχει, συνήθως έρχεται από κάποια καλή φουρνιά και από κάποια τουρνουά τα οποία μπορούμε τέλος πάντων από συγκυρίες να κατακτούμε. Έτσι. Και φέτος γινόταν πάλι το πρωτάθλημα στην Κρήτη. Η εθνική αποκλείστηκε γιατί έκανε μόλις μία νίκη. Και σήμερα έχασε από την Γαλλία, η οποία είναι και από τα φοβορή κιόλας. Έτσι. Από τη Γαλλία που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα παιδιά, που έχει πολλά παιδιά τα οποία φεύγουν στην Αμερική από μικρά και είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έτσι. Και εμείς περιμένουμε από τον Ζόη το Καράμπελα που. Τραυματίστηκε ο Χάρο φέτος στο Περιστέρι και ξαφνικά μπήκε να παίξει. Παιδιά όπω τον Ρογκαβόπουλο, τον Αρσενόπουλο δεν παίζουν ποτέ. Που δεν έχουν αγωνιστικό χρόνο. Έτσι. Όχι δεν είναι βασικοί στι ομάδε του, δεν έχουν αγωνιστικό χρόνο. Περιμένουμε να μπουν μέσα και να πατήσουν τα παιδιά που παίζουν το NBA που είναι πιο γρήγορα από αυτού, πιο αθλητικοί και όλα αυτά. Και το θέμα μα είναι αν φοράνε ακριβά παπούτσια ή όχι. Δεν έχουμε κανένα απολύτω πρόγραμμα, μα κανένα. Κανένα. Και περιμένουμε κάθε φορά να έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά για να πετύχουμε κάτι. Δεν γίνεται έτσι. Έξω μυρίζει πάρα πολύ αέριο. Μάλιστα. Θα πάρουμε φωτιά. Δύσκολα τα πράγματα, Γιάννη Ζάτση. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε πιο νωρίς σήμερα. Τραγωδία. Τρεις ψυχές χάθηκαν. Θα γράφετε αύριο. Και μία πάνω σε ποδήλατο. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Στην προσπάθειά της να φύγει. Μύρισε καμένο λάστιχο. Ναι.
Έφυγες νωρίς. Να σου πω λίγο. Αυτά που λες για τον Καγκαλού, γιατί εκνευρίστηκα κιόλας. Ο Γκάγκα. Ωραία. Και γενικότερα για αυτούς οι οποίοι τα βάζουν με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα τελευταία που φταίνε. Σε περιλάβες αγόρα. 18 χρονών και 19 χρονών και τέτοια. Είναι οι τελευταίοι που φταίνουν και δεν κάνω πλάκα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ο Γκάτος μου λέει, α, είπες κάτι για τον Βασιλακόπουλο, ωραία, είπα. Όχι. Όχι, έλεγα γιατί είναι, ότι γενικότερα δεν έχουμε καθόλου μου πρόγραμμα. Μου έστειλε ο Γκάτος τώρα αυτό που λέει για τον Βασιλακόπουλο, ότι σηκώθηκε, λέει, από τη γωνία του, λέει, πέρασε από τον πάγκο, λέει, και πήγε σε γραμματεία να διαμαρτυρηθεί, λέει. Το είδα και εγώ αυτό, το πήρα το μάτι μου, ναι. Σου παραμιλάς, ναι. Υπάρχει το σκηνικό. Ναι, ρε, δεν το είδες. Βέβαια. Το σηκώθηκε, αντέδρασε. Ναι. Το βοηθήσα να σηκωθεί, ή μπορεί να σηκωθεί μόνο του. Εντάξει, την Κρήτη κιόλας έχει και. Πώς το λένε, τι. Είναι η αγαπημένη του. Η αγαπημένη μου πόλη. Το αγαπημένο του νησί εκεί, το Κρήτη και το Ηράκλειο, εκεί πηγαίνει μόνο. Τελική, εκεί πέρα πόσα χρόνια σε έλλειγε γίνονται. Ναι, φίλε, αφού εκεί έχουμε το. Όχι, και στο ΆΚΑ δεν είχε γίνει διάμεσα, νομίζω, ένα κάποια φάση. Ναι, με τον Απόλλωνα Πάτρας και τον. Την Παθναϊκό. Και το Φάουρ επίση, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ωραία χρόνια εκείνο, βέβαια. Δικαιώθηκε σήμερα λίγο ο Προσκοβίτης, γιατί χθες εδώ πέρα είπε ότι ο Μιχάλης Τσαρέλης θα πάει σε νησί. Και ανακοινώθηκε από τον ύφεστο Λίμνου. Και ο Μπούμπορας μια χαρά. Αναμενόμενο ήταν, φίλε. Κύριε Μπούμπορα, δεν έρχεσαι από τον Άρη καμιά βόλτα. Να δείτε εδώ πέρα πόσο θα σε αγκαλιάσουν. Αυτή εδώ πέρα τη Ολλανδία, τι μαλλί είναι αυτό κακό. Ο θηλυκός Μπάμπε. Τον Μπούμπορα, φίλε, πήγε να το φέρει στον Άρη, αλλά δεν ασχολήθηκε άνθρωπο. Όντως. Δεν ασχολήθηκε. Επίσης δεν ξέρω με τους σχετισμούς που υπάρχουν στην πόλη, αν γενικότερα μπορεί να εμπλακεί. Κάποιος γενικότερα. Στον ΠΑΟΚ τι γίνεται, Καραμάνος. Όλα καλά. Ποιος Καραμάνος, δεν φταίει. Τέλος. Ωραία. Υπάρχει Καραμάνος. Μπάνε. Έχει αποσυρθεί από το Σάββατο. Μπάνε. Τέλος. Έχει αποσυρθεί από τη Δευτέρα. Στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ ποιος είναι. Εγώ και εσύ. Ωραία. Πόσο ζει να μας μισεί. Τι αγχώνεσαι, ρε φίλε. Εγώ και εσύ. Θα βρεθεί η λύση. Το διαβάζουμε. Αυτή η τέτοια υπάρχει. Η σιγουριά. Θα βρεθεί η λύση. Θα βρεθεί η λύση. Όλα καλά. Τον Μπάνε δεν έπεσε κανένα να το φάει τώρα που έφυγε, γιατί φεύγει τέτοια. Όχι, μα είσαι σε περισσότερο, χαίρονται κιόλα. Λύθηκε το πρόβλημα. Χαίρονται, ναι. Τώρα που έφυγε το ο Μπάνε. Το πρόβλημα ήταν ο Μπάνε. Ναι. Λύθηκε το πρόβλημα και, και από εκεί και πέρα. Τα νεύρα μου. Τα νεύρα μου. Ποιο είναι. Νέα σύνδεση στο Instagram από Chrome με τη συσκευή Windows. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Στι ειδοποιήσει ασφαλεία. Το Instagram ακόμα είναι εντωμεταξύ. Για το απόλυτο ανάθεμα. Τίποτα, ρε φίλε, πρέπει να έχει γίνει πολύ μεγάλη, πολύ χοντρή ζημιά. Τι έγινε, κατουρίσα στο σερβερ, τι κάθανε πια, δηλαδή. Βράχηκε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πώς θα περάσουμε το βράδυ μας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα πάω να δούμε ταινία. Okay. Θα πάω να δω Τσερνόμπιλ βασικά. Ναι, ρε φίλε, να δούμε λίγο μπάσκετ, δούμε λίγο παραπάνω. Αλλά πάλι θα με πάρει ύπνος, αυτό είναι το θέμα. Και είναι το κακό. Κάπως πρέπει να. Να δούμε. Να γράψουμε την επόμενη μέρα την Πεντάρα, την Φορτούνα στην Τετάρτη. Στην Τετάρτη. Αυτά είναι τώρα. Βούτυρο στο ψωμί του Ζαγόρα. Θα έρθει η ζούγκλα μετά εδώ πέρα. Θα είναι. Ω, χαλά. Πανίκος. Πανίκος. Θα έχει ψωμάκι πολύ, ε. Ω, καλά, δεν θα έχει τώρα. Για κάτι τέτοιο ψάει ο Γιώργος μας. Γιώργο, Γιώργο. Έλα, Γιώργη. Έλα. Από μια Πεντάρα, έλα, Γιώργη. Το κάνουμε ένα τέτοιο. Το κάνουμε ένα τέτοιο και να το ανεβάσουμε σε σελίδα του Λίμπερο. Έλα, Γιώργη. Μια φωτογραφία από το μάτς και από κάτω φωτογραφία του Ζαγόρα. Έλα, Γιώργη. Ψωμάκι. Φρέσκο κιόλας. Αφράτο ψωμί. Ρε φίλε μου, να φάμε ψωμί πάρα πολύ καιρό. Δεν μου λείπει όμως. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μου λείπει πλέον το ψωμί. Είναι η αλήθεια. Δεν το ψωμί τώρα, Νίκο. Είναι πολύ θετικό αυτό. Το ότι δεν μου λείπει. Όταν έχουμε λαδερό στο σπίτι, δεν τρώω ψωμί. Τρώω λίγο, λίγο παίρνω ρε παιδί μου κάτι πιτούλες, παίρνω λίγο πιτούλα και τρώω. Αυτό. Ελάχιστο, δηλαδή για μια-δυο μπουκές, όχι παραπάνω. Και νομίζω ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό γιατί δεν έχω αδυνατήσει. Μπορεί να κάνει γκέλ λίγο έκο εδώ πέρα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά παιδιά, κόψε το ψωμί, αλλά κόψε και τη ζάχαρη πολύ. Εμείς με τον Νίκο τώρα στο διάλειμμα δεν φάγαμε τίποτα που είχε ζάχαρη, εντάξει. Που πέσαμε σαν πεινασμένα τσιτάχ πάνω από την τούρτα που έφερε. Γλυκάκι, ρε φίλε. Γλυκάκι. Κυριάκο, καλά έκανες. Γλυκάκι. Ένα άρθρο βλέπω για το. Μάλιστα. Είναι βαθιά αντιληπτικός, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας κατάφεραν να πείσουν το ευρύ κοινό πως αυτό δεν έγινε επειδή με τους. Ωραία. Θα κάτσω εδώ. Βασικά μετά θα κάτσω εδώ κούλι, ρε φίλε. Το οποίο έγινε έτσι πολύ ξαφνικά. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε το βράδυ για μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Α. Και θα απαντήσει σε 10 ρεπόρτερ του Α που ο καθένας έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο υπουργείο.
Mm-hmm. Δηλαδή, άλλος έχει κάνει ρεπορτάζ του Υπουργείου Εργασίας, άλλος κάνει Υπουργείο Άμυνας, ας πούμε. Αυτό δεν το ήξερε η αλήθεια, ότι πάει έτσι. Άρα έχει ψωμί. Γινόμαστε πολιτικοί, ρε φίλε, ρεπόρτερ, να πούμε. Έχει ψωμί αυτή η δουλειά. Αλλά δεν ήθελα. Μου έλεγε ο πατέρας μου, ασχολείσαι με τον πολιτικό. Όχι, εγώ θέλω αθλητικό. Καλά, μου λέει. Άντε, ασχολείσαι με το αθλητικό. Γιατί ασχοληθεί με το αθλητικό, 10 χρόνια μετά, αν πήγε προετοιμασία, κατάλαβε αυτά. Λοιπόν. Ναι, ασχολείσαι με την αγαπημένη ομάδα όμως. Αλήθεια είναι αυτό. Ήταν ρε παιδί μου, όταν πετύχει του στόχου σου, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Ένα δάκρυ κύλησε. Όχι, Θεέ μου. Και 53 είναι. Σε λίγο θα φτάσουμε στο τέλος. Αυτά δεν τα είπαμε. Εδώ. Το κόσμο Κριτσίνη. Δεν το είπαμε, φίλε. Ούτε την Ανθολάκη Smart Trans. Ούτε την Καραμαλές Constructions. Που είναι χορηγή των αγώνων του Άρη. Των φιλικών και των ευρωπαϊκών αγώνων. Ακούσαμε τον Χρήστο να μας μεταφέρει όσα μας μετέφερε από την Ολλανδία χάρη σε αυτούς. Και δεν τα είπαμε, Νίκο. Θα το δω τώρα εγώ για να το πω αυτό. Τέλος πάντων. Μάρι, Νίκο, αμάν. Τέλος πάντων. Okay. Με τη ζέστη τι γίνεται, αύριο είναι που θα έχουμε πολύ ή σήμερα ήταν το δύσκολο? Κάτι άκουσα Δευτέρα για κάτι 40 λεπτά. Είναι δύσκολες μέρες, είναι πολύ δύσκολες μέρες. Πιστεύω το Σαββατοκύριακο, φίλε, αν έχει τίγει καιρό, έχει να φύγει την Κυριακή πιστόλη στις εκλογές. Φιου, θα φύγει. Εμείς είμαστε και φορευτικοί. Τι αποφάσισες τελικά για αυτό το θέμα? Θα σου πω μετά. Δεν θα το πω στον αέρα, έτσι. Θα κάνεις τέτοιο. Θα κάνεις. Τι κάνει να την πω τη λέξη τώρα, αλλά θα την πω. Τι? Θα γαμοσυριάσεις. Αυτό θα κάνεις. Έτσι. Αυτό θα κάνεις. Τραγικό. Θα κάνω χρήση της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας. Τραγικό. Τραγικό. Γιατί κακό είναι. Τραγικό. Εύχομαι 3 μήνες με αναστολή. Εύχομαι. Όπως λέει το χαρτί. Εύχομαι Τσερνόμπιλ. Δηλαδή θα γίνεις αμοσύρης. Αυτό θα γίνεις. Εντάξει, τραγικό. Δηλαδή ρε φίλε, τι καλύτερο έχεις να κάνεις την Κυριακή, για πες μου λίγο. Θα πας πουθενά. Τι σημασία έχει, εύχομαι να πας να ψηφίσεις και να σε σβερκώσουν επί τόπου. Μα όχι, εγώ δεν κατάλαβα. Θα πάω τις 6 ώρες το πρωί. Κανονικά. Ωραία. Να σε σβερκώσουν εκεί. Πρέπει να όχι, να πρέπει να περιμένεις και να δούμε τι θα κάνουν. Δεν θα σου πω κάτι, και αυτούς που δεν έχουν πάει τόσο καιρό θα τους κάνουν φυλακή, θα τους βάλουν. Λα Γιώργη. Λα Γιώργη τώρα δηλαδή. Μισή δεν έχουν πάει προεκλογική να πούμε. Τους μαντρώζουν μέσα. Βρε όλοι, βρε. Εγώ Νικόλα να πας και να το ζήσεις, φίλε. Αλλά εσύ δεν. Αλήθεια. Τι αλήθεια. Πώς θα υπάρχει δροσιά στις αίθουσες που θα διεξάγονται οι εκλογές? Θα λιποθυμίσω. Με ανεμιστήρα προφανώς. Δεν νιώθω καλά. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα, Γιώργη. Δύσκολα τα πράγματα για την Κυριακή. Δηλαδή με τέτοιο καιρό, με τόση ζέστη, δεν ξέρω κατά πόσο πολλοί θα είναι αυτοί που θα γυρίσουν και όλα αυτά. Βέβαια, πολλοί κάνουν χρήση αυτού του πολύ ωραίου πράγματος που υπάρχει, που λέγεται εκλογική άδεια. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί ψηφίζουμε τον γύρο. Mm. Αλλά είναι ωραίο. Δηλαδή, πολλοί θα πάνε στα χωριά τους, τι ωραία, τριήμερο, εκλογική άδεια και όλα αυτά. Ωραία. Δίνουν πάλι τις πινακίδες πίσω, μειώνονται τα εισιτήρια σε εκτέλ, τρένα κτλ. Δίνουν τις πινακίδες πίσω. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείς, δίνουν τις πινακίδες πίσω? Σε αυτούς που έχουν κάνει τα αυτοκίνητά τους, ρε παιδί μου, όταν τους έχουν παραδώσει, για να μπορούν να πάνε ψηφίσουν. Τι λες? Ναι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Τι λέει ρε φίλε. Διόδια ανοιχτά, δεν πλερώ, για να πας να ψηφίσεις. Βέβαια. Βέβαια. Είναι φίλε το ύψιστο δικαίωμα της δημοκρατίας, Νίκο Παπαδόπουλε. Παίρνει λίγο. Η ύψιστη στιγμή της δημοκρατίας είναι η ψήφος του απλού πολίτη. Έτσι είναι. Και κάποιοι το αφήνουν να περάσει έτσι. Κάποιοι δεν τους ενδιαφέρει. Κάποιοι θα είναι στις θάλασσες, για παράδειγμα. Ωραία. Αυτοί που μου κλείσουν διακοπές, πάσω από μένα, δεν μπορώ να πω κάτι. Εντάξει. Εσύ δεν, κανόνισες. Δεν μπορώ να την πω στον άλλον που θα έχει κλείσει διακοπές. Οκ, θα αφήσει διακοπές για να θέλει ψηφίσει εκεί, ναι, να το δεχτώ. Αλλά όσοι δεν είναι, θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Λέω εγώ. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Μάλιστα. Έτσι λέω εγώ. Μόλις μου τα λέω, ο Νίκος εδώ πέρα κάνει άλλα πράγματα. Έχουμε εδώ πέρα επικοινωνία. Καθένα τα παιδιά έχουν τη στήριξή μας, λέει ο Ομοσπονδιακός Προπονητής. Οκ. Δεν τα κατάφερε η εθνική ομάδα των νέων σε τουρνουά. Στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο διεξάγεται που αλλού φυσικά, στην Κρήτη και στα δύο αωράκια. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια τρομερή φουρνιά. Δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στα αναπτυξιακά της ΕΟΚ. Οπότε, μοιραία, επειδή έχει πολύ καλές ομάδες φέτος, είναι η αλήθεια. Μοιραία, μοιραία. Και εμφανίζονται γενικότερα πολλές καινούργιες δυνάμεις.
Ήρθε ο διευθυντής. Και τα κατάφερε. Τι έγινε, Ζαγόρα, 12 και ένα θα έρθει από εδώ και πέρα. Τι έγινε αυτά τώρα. Άντε. Τι θα γίνει τώρα, για να μην κλείνουμε νωρίς. Άμα θα έρθουν και παρά 10. Σε ρωτήσω κιόλας, τι επειδή είσαι η αρχή του σταθμού. Πες τα μόνο σου. Περίμενε λίγο, να σου δείξω κάτι. Δεν θα το σχολιάσει τον αέρα, δεν θα πει τίποτα. Μια που υπάρχει του σταθμού. Υπογράφηκε. Δεν βλέπεις. Τραγικό. Δεν το διαβάζεις στον αέρα. Τραγικό. Τραγικό. Συνέστηκε δικό σου. Θα βγάζαμε άλλο άλλο, εντάξει, δεν είναι θέμα, αλλά... Οκ. Τραγικό. Εγώ θα ντρεπόμουν να κυκλοφορήσω με αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Εγώ θα ντρεπόμουν. Αλήθεια. Αναγκαιότητας. Το δημοσιογραφικό του έργο. Όρσε. Πάρε μια σπεντάρα νιάτα για το δημοσιογραφικό σου έργο. Όπως σκάνδαλο, ρε φίλε. Σκάνδαλο. Ντροπή. Και εγώ, άμα ήμουν εθελευτική, φίλε, με τέτοιο σκηνικό θα σου έλεγα δεν πας πουθενά. Ειδικά εσύ δεν θα φύγεις, θα δεν κλείσουν και τα φώτα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μετά από αυτό που είδα, ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας. Για λογαριασμό σου. Με τη ζούγκλα, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Έλα, Γιώργη. Έλα, Γιώργη.